Διοίκηση ολικής ποιότητας και η εφαρμογή της στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Εισαγωγή. Η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση ως νέα φιλοσοφία διοίκησης εστιάζει στη βελτίωση όλων των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της ποιοτικής μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζονται με την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα νέα κυρίως άτομα, με σκοπό αφενός να ενταχθούν αυτά στην κοινωνία και αφετέρου να βοηθηθούν ώστε μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης να εξασφαλίσουν τα αναγκαία μέσα για τη διαβίωσή τους. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε ό,τι αφορά το ρόλο των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης, ο νόμος 1566 του 85 ορίζει ότι σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφινιστεί η έννοια της αποτελεσματικότητας των τοπικών οργανώσεων, άρα και των σχολικών μονάδων ως προς την υλοποίηση των παραπάνω στόχων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα, ο διοικητικός μηχανισμός της εκπαίδευσης, ως υποσύστημα του ελληνικού διοικητικού συστήματος, διατηρεί όλες τις αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης. Ιστορική προσέγγιση στη διοίκηση ολικής ποιότητας. Ο Ντέμινγκ, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ΔΟΠ, κατάλαβε ότι η αυταρχική μέθοδος διοίκησης του Τέιλορ υποβάθμιζε τον ανθρώπινο νου και το ενδιαφέρον των υπαλλήλων. Η φιλοσοφία του Ντέμινγκ έγινε αποδεκτή από τους Ιάπωνες βιομηχάνους και το όνομά του έγινε συνώνυμο με το Ιαπωνικό θαύμα. Προς τιμήν του, οι Ιάπωνες υιοθέτησαν ένα βραβείο ποιότητας, το βραβείο Ντέμινγκ, το οποίο απονέμουν κάθε χρόνο στην εταιρεία η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα βελτίωσης των προϊόντων της. Στη δεκαετία του 1980, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις της Δύσης άρχισαν να μελετούν τη φιλοσοφία του και να την υιοθετούν στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησής τους. Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Μεγάλη Βρετανία έδειξαν ενδιαφέρον για ολική ποιότητα στην εκπαίδευση, κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Στη χώρα μας άρχισε να λειτουργεί το 1992 πρόγραμμα εκπαίδευσης τελεχών της δημόσιας διοίκησης σχετικό με τη φιλοσοφία του management ολικής ποιότητας. Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα αν και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί πρόγραμμα ολικής ποιότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση, αφού την χαρακτηρίζουν τα 5 θανάσιμα νοσήματα του Ντέμινγκ όπως η συνεχής αλλαγή διοίκησης, η αξιολόγηση προσωπικού από αναρμόδιους, η παντελής έλλειψη αξιολόγησης, τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη, η έλλειψη σταθερότητας του σκοπού και η χρήση ορατών μόνο αριθμών. Η διοίκηση ολικής ποιότητας και η εφαρμογή της στη σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα αποτελεί ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστημα, στο εσωτερικό του οποίου αναπτύσσονται σχέσεις αμφίδρομες ανάμεσα στα μέλη που το αποτελούν. Διευθυντές, εκπαιδευτικούς, μαθητές, βοηθητικό προσωπικό σχολείου, γονείς, τοπική κοινωνία. Έλληνες και ξένοι μελετητές συγκλίνουν σε 11 σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν στην ολική ποιότητα και κατ' επέκταση στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Αυτή είναι: χαρισματική εκπαιδευτική ηγεσία, υψηλές προσδοκίες, συμπεριφορά εκπαιδευτικών, μέθοδοι διδασκαλίας, σχολικό κλίμα, σχολική κουλτούρα, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, καλά αναλυτικά προγράμματα,
μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης, συνεργασία και ενεργό συμμετοχή των γονέων και της κοινότητας στο έργο του σχολείου, αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, οικονομική αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας. Ενδεικτική προσέγγιση κάποιων παραγόντων. Α. Στην ποιοτική ηγεσία, οι λέξεις ισχύς και εξουσία έχουν αντικατασταθεί από τις λέξεις ενδυνάμωση και συνεργασία. Το σύστημα της βαθιάς γνώσης αποτελεί το επίκεντρο της θεωρίας του Ντέμινγκ για τις νέες ικανότητες δεξιότητες του ηγέτη και εν προκειμένου ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας είναι καθοριστικός. Τα καθήκοντα του Διευθυντή Σχολείου είναι σύνθετα. Οργανωτικά, συντονιστικά, εκτελεστικά, διοικητικά και παιδαγωγικά. Όλα συνυπάρχουν και συγκλίνουν στον ίδιο σκοπό που είναι η βελτίωση του έργου της σχολικής μονάδας, δηλαδή η παροχή καλύτερης εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την αύξηση της εκπαιδευτικής παραγωγής στη σχολική μονάδα. Στο ελληνικό σχολείο, ο εκπαιδευτικός διευθυντής δεν φαίνεται να αποτελεί πρότυπο του μάνατζερ ηγέτη, γιατί δεν έχει τα περιθώρια εκείνα που θα του επέτρεπαν να λειτουργήσει αυτόνομα και ελεύθερα, ούτε την απαραίτητη διοικητική κατάρτιση. Η διοίκηση των ελληνικών δημοσίων σχολείων στηρίζεται στις αρχές του Τέιλορ, δίνοντας έμφαση στην ποσοτική διάσταση της εκπαίδευσης, χωρίς να εξετάζεται η ποιότητα της γνώσης της κατάρτισης και εκπαίδευσης. Β. Οι έννοιες του σχολικού κλίματος ή της σχολικής κουλτούρας, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, είναι ταυτόσιμες. Η σχολική κουλτούρα είναι οι κανόνες συμπεριφοράς, οι αξίες, τα σύμβολα, οι παραδοχές που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διακρίνουν από όλες τις άλλες. Γ. Δεν νοείται όμως καλό σχολείο χωρίς καλούς εκπαιδευτικούς. Εάν θέλουμε να γίνει το σχολείο καλύτερο, τότε πρέπει να γίνουν καλύτεροι και οι εκπαιδευτικοί και αυτό θα επιτευχθεί με την επιμόρφωση. Ζητούμενο είναι η προώθηση καινοτομιών, η προετοιμασία για την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία νέων γνωστικών αντικειμένων και δράσεων, η παροχή ενδοσχολικής επιμόρφωσης υψηλού επίπεδου με στόχο την εξέλιξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ετερογενούς και πολύμορφου μαθητικού δυναμικού. Σας ευχαριστώ.